Μια άνευ προηγουμένου μπερδεμένη κατάσταση επικρατεί στα οδοντιατρία όλης της χώρας, με τη μία οδηγία να αναιρεί την προηγούμενη και η κάθε επόμενη να μπερδεύεται με όλες τις προηγούμενες. Το μόνο σίγουρο, όπως δηλώνουν οι οδοντίατροι, είναι ότι υπάρχει μια προφορική δέσμευση του Υπουργού που αποκρίνεται στην επόμενη κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί και πάντως δεν θα περιλαμβάνει τα όσα ανέφερε το προηγούμενο ΦΕΚ και τα οποία επί της ουσίας όριζαν την ανάγκη επίδειξης αρνητικού rapid test στους εμβολιασμένους και μοριακού τεστ στους ανεμβολίαστους ασθενείς για να επισκεφθούν τα οδοντιατρία. Ναι, είναι μεγάλο το αλαλούμ αυτό το οποίο προηγήθηκε. Ποιο ήταν η αρχική οδηγία, το σε τι έχουμε περάσει τώρα, θα πρότεινα να το αφήσουμε γιατί θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Δεν θα μπορεί να κατανοήσει ακριβώς τι εννοούμε στο τέλος. Για μας το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δεκτεί το Υπουργείο Υγείας την πρότασή μας να συμμετέχει ο οδοντίατρος στην Επιτροπή του Υπουργείου σε θέματα διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Το περιεχόμενο της προφορικής δέσμευσης του Υπουργού, το οποίο αναμένεται να αρχίσει να ισχύει με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπει για τους ασθενείς που δεν έχουν εμβολιαστεί, εφόσον πηγαίνουν στα οδοντιατρία, να έχουν αρνητικό rapid test 48 ώρων, ενώ οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να πηγαίνουν στον οδοντίατρό τους μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Για τους ανήλικους μαθητές θα ισχύει ό,τι και στα σχολεία, δηλαδή η επίδειξη αρνητικού self-test. Για τους συνοδούς θα ισχύει ό,τι και για τους ασθενείς. Οι εμβολιασμένοι προσέρχονται κανονικά, ενώ οι ανεμβολίαστοι με αρνητικό rapid test 48 ώρων. Ο συνοδός ασθενή, όταν επιβάλλεται η παρουσία του, πρέπει να είναι εμβολιασμένος. Επίσης, αν δεν έχει εμβολιαστεί, πρέπει να έχει rapid test 48 ώρων. Ο εμβολιασμένος ασθενής προσέρχεται κανονικά. Οι ανεμβολίαστοι ασθενείς προσέρχονται με rapid test 48 ωρών. Θα δείξουμε μία μικρή ανοχή στα έκτακτα περιστατικά, όπως επίσης και σε εκτελέσεις πράξεων χωρίς παραγωγή αερολύματος. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας θα προσέρχονται με την εξέταση που ήδη έχουν για να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία το σχολικό πρόγραμμα. Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου εξέφρασε την αγωνία και το φόβο των συνεπειών που έχει αυτό το μπρος-πίσω στην στοματική υγεία των ασθενών. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσουμε το επίπεδο της στοματικής τους υγείας όλο αυτό το διάστημα στο επίπεδο που το έχουμε εξασφαλίσει και θα πάμε πίσω. Οπότε το μήνυμά μας προς την πολιτεία είναι να δει με σοβαρότητα αυτή την κατάσταση και να μείνει στον πλευρό κυρίως των οδοντιατρικών ασθενών.